Ξεκινάει λοιπόν ο αγώνας με την Κίντερ στην πρώτη επίθεση και με τον Γιάριτς να έχει την μπάλα. Μάρκο Γιάριτς εναντίον Φραγκίσκου Αλβέρτη. Σμότης, ο Ματίας Σμότης για τον Γκρίφιθ, γυρίζουν την μπάλα. Οι Ιταλοί και ο Γιάριτς πάει προς τα μέσα, κλείνει η άμυνα του Παναθηναϊκού Τζινόμπιλη στην γωνία για τρεις και ανοίγει το σκορ για την Κίντερ με 3-0 χάρη σε αυτό το τρίποντο του Αργεντίνου με το ιταλικό διαβατήριο του Εμμανουέλε Τζινόμπιλη. Ο Νταμίρ Μουλαουμέροβιτς αφήνει για τον Μίτλετον. Πάλι Μουλαουμέροβιτς έχει μπροστά του τον Γιάριτς, τον Αλβέρτη που περνάει τον Σμόντις και μειώνει σε 3-2 το πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού από τον αρχηγό της ομάδας, τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, για έκτο συνεχόμενο Final Four. Ο παίκτης που έχει βεβαίως το ρεκόρ, το απόλυτο ρεκόρ στην Ευρώπη και βεβαίως τον τέταρτο του τελικό, καθώς έχει παίξει σε όλους όσους έχει αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός. Βλέπουμε εδώ το επιθετικό φάουλ που σφυρίζεται πάνω στον Γιάριτς επί του Αλβέρτη. Έτσι λοιπόν ο Αλβέρτης όχι μόνο πετύχει το καλάθι, αλλά κατ' ουσίαν δίνει την μπάλα στον Παναθηναϊκό για την δεύτερη επίθεση των Πρασίνων. Με τον Μουλαουμέροβιτς στην κατοχή της μπάλας. Ο Κουτλουά βγαίνει από τα σκρίνα απέναντι τον Τζινόμπιλη, ενώ τον Μποντιρόγκα παρακολουθεί από το πρώτο δευτερόλεπτο ο Αντουάν Ρικοτό και μάλιστα πολύ πιεστικά. Αλβέρτης με τον Σμόντις. Εδώ υπάρχει ένα μισμάτς για την Κίντερ και ο Αλβέρτης θέλει να το εκμεταλλευτεί, αλλά δεν θα καταφέρει να ευστοχίσει στο τρίποντο. Παίρνει την μπάλα ο Τζινόμπιλη. Να δούμε την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Γιάριτς θέλει να περάσει, είναι πάλι μια σύνθετη άμυνα ζώνης για τους πράσινους. Τρίποντα από τον Γιάριτς τώρα. Είναι άστοχο, θα πάρει το rebound ο Αλβέρτης και θα φύγει ο Παναθηναϊκός μπροστά με τον Μουλαουμέροβιτς. Θέλει να τρυπεί στην άμυνα της Κίντερ και θα κάνει το 4-3 με το ωραίο αυτό lay-up εδώ ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στον πάγκο μπροστά ο Παναθηναϊκός με ένα πόντο. Τζινόμπιλη για τον Ρίκοτο. Γιάριτς στον Σμόντις, Σμόντις στον Γκρίφιθ. Ο Γκρίφιθ μπερδεύεται για λίγο, τελικά κρατάει την μπάλα και δίνει στον Τζινόμπιλη. Ο Τζινόμπιλη πάει προς τα μέσα, κάνει την κίνηση και το lay-up είναι άστοχο. Η μπάλα πάνω στα χέρια του Ρικοτό που θα στάρει χωρίς χρονοτριβή. Άστοχος και ο Ρικοτό. Ο Γκρίφιθ εύκολο rebound, σηκώνεται και κερδίζει το foul. Καθώς ο Αλβέρτης δείχνει να έχει χτυπήσει στις διεκδικήσεις της μπάλας. Και εδώ ο Μποντιρόγκα που έκανε το foul. Ο Μποντιρόγκα και σήμερα σε θέση 4. Βλέπουμε ξανά τη φάση με τον Μουλαουμέροβιτς να μπερδεύει τον Τζινόμπιλη, τον Γκρίφιθ. Ο Ρικοτό έδωσε τον Τζινόμπιλη. Στη συνέχεια ο Τζινόμπιλη μπήκε προς τα μέσα και ακολούθησαν όσα είδατε και σε ζωντανή μετάδοση, όχι όμως story play. Ο Γιάριτς με την μπάλα στα χέρια αφήνει για τον Σμόντις. Σμόντις και πάλι στον Γιάριτς. Γκρίφιθ θέλει να πάρει την μπάλα, τον μαρκάρει ο Μίτλετον και δίνει στον Ρικοτό. Τζινόμπιλη περνάει προς τα μέσα, κάνει ωραία κίνηση και κάνει το 5-4 για την Κίντερ με 5 πόντους μέχρι στιγμής από τον πρώτο της σκόρερ φέτος στην Ευρωλίγκα, τον δυναμικό Τζινόμπιλη. Η μπάλα στον Μουλαουμέροβιτς που έχει προσωπικό αντίπαλο τον Γιάριν. Ο Μίτλετον με τον Γκρίφιθ, είπαμε, τα μαρκαρίσματα της Κίντερ και το φάουλ από τον Αντουάν Ρίγκοτο πάνω στον Ντέγιαν Μποντιρόγκα, τον MVP της κανονικής περίοδου. Μποντιρόγκα, τον κλείνει ο Φρόσβινη καθώς έγιναν τα σκρίν εκεί. Θα σουτάρει ο Μποντιρόγκα, θα κερδίσει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για βολές. Το φάουλ από τον Φρόσβινη, ο Μπράντοβιτς φωνάζει πριν για το φάουλ που δεν δόθηκε προφανώς στην προσπάθεια για σκρίν πάνω στον Αλβέρτη και διαμαρτύρεται στον Μπραζάουσκας, το φάουλ το έδωσε ο Αρτεάγκα. Και ο Γιάριτς περνάει στον πάγκο. Ο Μποντιρόγκα λοιπόν έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Πρωταθλητής Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό το 2000 στο Παρίσι. Πέρυσι έχασε τον τελικό επίσης στο Παρίσι από την Μακάμπη. Θέλει φυσικά να αναδειχθεί και πάλι, να φτάσει και πάλι με τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της Ευρώπης. Έχει πάρει όλους τους τίτλους τόσο με τις ομάδες που έπαιξε όσο και με την Εθνική Ιουγκοσλαβίας ο 29χρονος πια Ντέγιαν Μποντιρόγκα, που ισοφαρίζει σε 19-19 και φτάνει τους 4 πόντους. Μετσίροβιτς με τον Κουτλουάι τώρα να τον πιέζει, ο Παναθηναϊκός γυρνάει σε man to man και παρακολουθεί τον Μετσίροβιτς ο Κουτλουάι. Μετσίροβιτς αφήνει για τον Γκρέιντζερ, παρακινδυνευμένη πάσα, αλλά ο Αμερικανός κρατάει με τον Αλβέρτη να τον αντιμετωπίζει, δίνει την αδύνατη πλευρά στον Τζινόμπιλη. Ο Τζινόμπιλη θα στάρει και πάλι για τρεις. Το rebound από τον Καλαϊτζή, προϋποθέσεις εκτιδιασμού του Παναθηναϊκού. Με τον Καλαϊτζή να δει στο Κουτουλάι, το drive του Κουτουλάι. 21-19 μπροστά ο Παναθηναϊκός που αντέχει σε οποιαδήποτε πίεση της Μπολόνια και ο Κουτουλάι φτάνει τους 4 πόντους. Γκρέιντζερ, Μετσίροβιτς, τον Κουτουλάι στο μαρκάρισμα. Ο Μετσίροβιτς θέλει να μπει προς τα μέσα, μπερδεύεται και κάνει λάθος πάσα, τρέχει όμως ο Φροζίνη
και ο Πρόζνικε κρατάει την μπάλα. Πάλι Τζινόμπιλι, φάουλ από τον Καλαϊτζή. Και δικαίωμα στον Εμμανουέλε Τζινόμπιλι για δύο ελεύθερες βολές. Πρώτη φορά πάει στη γραμμή ο Τζινόμπιλι. Το σκορ είναι 21-19 υπέρ του Παναθηναϊκού και έχουμε time out από τον Ετόρε Μεσίνα. Ο Εμμανουέλε Τζινόμπιλι που βλέπετε εδώ έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Γεννημένος στην Αργεντινή, έπαιξε στην Estudiantes της Αργεντινής πριν έρθει στην Ιταλία και αγωνιστεί δύο χρόνια στην Ρέτζιο Καλάμπρια εδώ ο Μπράντοβιτς. Είναι οδηγίες, φωνάζει και συνητές παράλληλα όπως και ο Μεσίνα. Στην δουλειά των προπονητών σε όλη τη χρονιά και πόσο μάλλον στο τελικό. Ο Τζινόμπιλι δηλαδή. Τζινόμπιλι λοιπόν που μειώνει σε 21-20 είναι ο πρώτος παίκτης στον τελικό που έχει διψήφιο αριθμό πόντων ο Μεσίνα. Εδώ και ο Τζινόμπιλι σοφαρίζει 21-21. Ο Τζινόμπιλι που έχει ατομικό ρεκόρ στην Ευρωλίγκα φέτος 30 πόντους εναντίον της Μπαρσελόνα. Καλαϊτζής. Λέβει ο Μπετσίροβιτς. Προϋποθέσει εφηδιασμού της Κίντερ τώρα με τον Σάνι Μπετσίροβιτς να δίνει στον Γκρέιζερ. Πλησιάζει ο Γκρέιζερ. 23-21 τον Αντώνιο Γκρέιζερ. Έχει 5 πόντους και γρήγορο άμεσο time out από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Εδώ ο Μποντιρόγκα. Και 21-23 με 41 δευτερόλεπτα παραλαμβάνουμε για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό. 26 πόντους πέτυχε ο Μποντιρόγκα στον ημιτελικό. Με την Μακάμπη έχει την μπάλα τώρα. Με αντίπαλο τον Τζινόπιλι που θέλει να κλέψει. Πιέζει ο Τζινόπιλι. Περνάει από τη Ρόκα το κέντρο του γηπέδου. Τζινόπιλι πιέζει ακόμα και έχουμε φάουλ εκτός φάσης του Πρόζινη πάνω στο Φραγκίσκο Αλβέρτι. Δύο βολές για τον Αλβέρτι που έχει 7 πόντους και είναι ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού. Ο Τζόνι Ρότζερ σε λίγο τον αγώνα να δούμε ποιος θα βγει. Ο Αλβέρτι θα βγει εφόσον βεβαίως ο αρχηγός του εδώ Πρόζινη, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ευστοχήσει και στις δύο βολές. Καθώς ο Αλβέρτης έχει φάουλ, ίσως θέλει να τον ξεκουράσει ή εν πάση περιπτώσει να έχει έναν πιο ψηλό παίκτη για κάποιο rebound ο Μπράντοβιτς. Ο Αλβέρτης συνεχίζει, έχει 8 πόντους. Στην 12η του χρονιά τον Παναθηναϊκό. 2 στις 2 βολές και 9 πόντους από τον, από τον Αλβέρτη, ο Ρότζερ στη θέση. 23-23, να ο Τζόνι Ρότζερς εδώ. Στο 5ο του Final Four. Μπετσίροβιτς, μία επίθεση σχεδόν για την Κίντερ, θα μείνει και χρόνος στο Παναθηναϊκό. Έχουμε απόλυτη ισορροπία μέχρι στιγμής, 23-23 στον τελικό. Ο Μπετσίροβιτς είναι στο Σμόντις, Γκρέιντζερ. Με τον Τζινόμπιλι. Τζινόμπιλι τριπλάρι, θέλει να μπει προς τα μέσα. Επιθετικό φάουλ. Ο Γκρέιντζερ δεν θα μετρήσει βεβαίως το τρίποντο που πέτυχε καθώς έχει χρεωθεί με επιθετικό φάουλ ο Τζινόμπιλι. Το δεύτερο του φάουλ. Γρήγορα ο Μπράντοβιτς επαναφέρει τον Αλβέρτη και θα βγάλει τον Καλαϊτζή τώρα για την τελευταία αυτή επίθεση του Παναθηναϊκού. Και ο Γιάρης στη θέση του Τζινόμπιλι. Ο Μεσίνα δεν θέλει να διακινδυνεύσει το τρίτο του φάουλ στην άμυνα που θα παίξει τώρα η Κίντερ. Κινήσεις στρατηγικής και από τους δύο προπονητές. Κορυφαίος στην Ευρώπη. Μποντιρόγκα αμέσως στο σουτ. Το rebound από τον Φρόζινη. Μπορεί να φτάσει στο καλάθι η Κίντερ, αλλά ο Κουτλουάι κάνει ένα μάλλον χαζό φαουλ. Αν έγινε βεβαίως, γιατί ο Μπράντοβιτς διαμαρτύρεται όπως και ο Τούρκος παίκτης. Εδώ ο Μπράντοβιτς, να ξαναδούμε τη φάση. Με τον Κουτλουάι ίσα που άγγιξε τον Γκρέιντζερ, με τον Κόρ λεπτολόγος αυτό το σφύριγμα, καταλογίζει το φάουλ τον Ιμπραήμ Κουτλουάι το δεύτερο και δίνει το δικαίωμα στον Γκρέιντζερ για βολές. Παραμένει το 23-23. Ο Γκρέιντζερ θα δοκιμάσει και πάλι. Μένει κάποια δέκατα του δευτερολέπτου για επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Γκρέιντζερ χάνει δεύτερη βολή, ξαναπαίνει στο rebound και δεν θα προλάβει με αυτόν τον τρόπο να κάνει το 25-23. Γιατί σκορ 10 λεπτού είναι το ισόπαλο 23-23 με ισορροπία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Θα λογιστεί κανείς ότι η Κίντερ έχει 9 rebound, ο Παναθηναϊκός 7. 7 στα 11 δίποντα ο Παναθηναϊκός, 5 στα 8 η Κίντερ. Πάμε για την διακοπή της πρώτης περίοδου. Επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο δεκάλεπτο του μεγάλου τελικού.
Ξανά λοιπόν στο Πάλαμα Λαγκούτι της πανέμορφης Μπολόνια, της κόκκινης πόλης όπως την λένε, που φιλοξενεί φέτος τον μεγάλο τελικό. Ξαναρχίζει τώρα με τον δεύτερο δεκάλεπτο. 23-23 από το πρώτο. Μίτλετον. Το rebound από τον Γιάρης και έχουμε φάουλ από τον Καλαϊτζή πάνω στον Γιάρης. Πέρασε ο Γκρίφιθ, ο Ριγκοτό στην πεντάδα της Κίντερ. Αποσύρθηκαν ο Τζινόμπιλι και ο Άντερσεν. Παίζουν ακόμα ο Σμότης, ο Μπετσίροβιτς και ο Ριγκοτό με τον Γιάρης και τον Γκρίφιθ. Ο Παναθηναϊκός με Καλαϊτζή, Μοντιρόγκα, Ρότζερς θέση του Αλβέρτη, Κουτλουάι και Μίτλετον. Ριγκοτό για τον Σμότης που έχει αντίπαλο τον Ρότζερς τώρα. Κλείνει και ο Μποντιρόγκα στην βοήθεια. Φάουλ επιθετικό του Σμόντις τώρα. Παραμένει το 23-23 με το πολύ έξυπνο φάουλ που κέρδισε εδώ ο πολύπειρος Τζόνι Ρότζερς στα 39 του χρόνια. Συνεχίζει στον Παναθηναϊκό και παίζει για πέμπτη φορά σε ένα Final Four. Βλέπετε ξανά το επιθετικό φάουλ του Σμόντις που σπρώχνει τον Ρότζερς και δίνει την μπάλα στον Παναθηναϊκό. Καλά ετής. Για τον Ρότζερς ψάχνει τον Μίτλετον. Ο Μίλλον θέλει να ξεφύγει που είναι πιο ευκίνητος από τον Γκρίφιθ. Ο Γκρίφιθ θέλει να το κλείσει με τα μακριά του χέρια. Ο Μίλλον γυρίζει το κορμί του, αλλά ο Γκρίφιθ θα πάρει το rebound. Ο Παναθηναϊκός θα είναι δύο σούτ εδώ, δεν είχε χάσει μόλις ένα στο δεύτερο δεκάλεπτο, στο πρώτο δεκάλεπτο. Είχε φτάσει στα 8, τώρα είχε φτάσει στα 10. Γκρίφιθ. Η Μπολόνια θέλει να τον εκμεταλλευτεί, αλλά θα πρέπει ο Γκρίφιθ να πει προς τα μέσα. Τώρα κάνει λάθος ο Μποντιρόγκα, κλέβει ο Σμότης, ο Γιάριτς, 6 δευτερόλεπτα ακόμα, ο Μπετσίροβιτς 3, ο Μπετσίροβιτς κάνει γρήγορα το σουτ. Το rebound από τον Γκρίφιθ, ο Γκρίφιθ για τον Ριγκοτό, νέο τρίποντο. 26-23 από τον Αντουάν Ριγκοτό, πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι στον αγώνα, είναι καλάθι τριών πόντων. Ο Μπράντοβιτς και ο Μεσίνα δίνουν τις οδηγίες. Ο Μπράντοβιτς ζητάει επιθετικό φάουλ στον Γκρίφιθ στη διεκδίκηση του rebound. Βλέπετε εδώ τα τρίποντα, 4 στα 10, κλέβει ο Γιάριτς από τον Ποντιρόγκα που δεν πρόσεξε. Μπετσίροβιτς στο γήπεδο, ξεσηκώνεται. Μόντις, νέο τρίποντο. 29-23 από το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο της Μπολόνια, της Κίντερ Μπολόνια, το πετυχαίνει ο Ματίας Μόντις που φτάνει τους 5 πόντους. Ρότζερς, το σύν 6 Μπολόνια. Καλαϊτζής. Ψάχνει τον Μποντιρόγκα, του δίνει την μπάλα. Μποντιρόγκα στην κίνηση για τον Κουτλουάι, θέλει να απαντήσει. Το rebound από τον Ριγκοτό. Κλέβει ο Ρότζερς, ο Σμότης όμως που γίνεται κάτοχος της μπάλας, δίνει στον Ριγκοτό και πάλι. Μπετσίροβιτς κάνει το drive, βγάζει στο Σμότης, νέο τρίποντο. 32-23 η Μπολόνια ξεφεύγει με 3 στα 3 τρίποντα. 2 από τον Σμότης και 1 από τον Ριγκοτό. Με διαφορά 9 πόντων, 23-32. Η άμυνα του Παναθηναϊκού πιάνεται στον ύπνο σε αυτό το ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, αλλά υπάρχει φυσικά πολύ χρόνο ακόμα. Μίτλετον, με πλάτη στο καλάθι. Για τον Καλαϊτζή. Φάουλ του Ριγκοτό πάνω στον Ντάριλ Μίτλετον. Ο Παναθηναϊκός έχει μείνει χωρίς καλάθι εδώ και 3 λεπτά σχεδόν μετά την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου. Αλλαγή ζητάει ο Μεσίνα. Θα φύγει ο Ρικοτό που χρεώνεται με το τρίτο του φάουλ. Θα μπει ο Τζινόμπιλι στο παιχνίδι. Η Κίντερ έχει 6 στα 12 τρίποντα, 50% ποσοστό ευστοχίας. Κίντερ μια ομάδα που έχει και το τρίποντο στο πλωστάσιο της. Συνολικά στην Ευρωλίγκα 35%. Μποντιρόγκα. Καλάθι μετά από αρκετή ώρα για τον Παναθηναϊκό, 25-32, το πετυχαίνει ο Μποντιρόγκα. Μπετσίροβιτς. Γιάριτς. Τζινόμπιλι. Κλείνεται, δίνει στον Μπετσίροβιτς, Γιάριτς, ο Σμότης, ξανά ο Σμότης. Γκρίφιθ, Μπετσίροβιτς, Τζινόμπιλι. Στον Μπετσίροβιτς που μπαίνει προς τα μέσα. Ο Ρότζερς το rebound, καθώς ο Μπετσίροβιτς αυτό έξω. Ο Ρότζερς πέφτει και ο Τζινόμπιλι. Συγκλονιστικές μονομαχίες. Εδώ ενδεχομένως θα υπήρχε και φάουλ βέβαια από τον Τζινόμπιλι. Παραμένει το 25-32. Βλέπετε ξανά τη φάση με τη διεκδίκηση της μπάλας. Ο Ρότζερς πέφτει και στη συνέχεια η πράσινη ζήτησαν φάουλ στην επόμενη νομίζω φάση με το κλέψιμο του Τζινόμπιλι στον Μποντιρόγκα. Μποντιρόγκα έχει την μπάλα με αντίπαλο τον Σμόντι. Κουτλουάι. Έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός στα δικά του σουτ. Ρότζερς γυρίζει.
Γκρίφιθ το rebound έχει κυριαρχήσει. Ο ψηλός της Βολόνια. Παναθηναϊκός δεν έχει καθαρό μυαλό τώρα και ο Μπράντοβιτς σηκώνει τον Μουλαομέροβιτς. Γιάριτς. Ακόμα 13 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Κίντερ. Σμότης με τον Ρόζερς. Αφήνει για τον Γιάριτς. Μπετσίροβιτς τον Γκρίφιθ που περνάει κοντά και κερδίζει το φάουλ από τον Τζόνι Ρόζερς. Ο Ρασάτ Γκρίφιθ έχει δικαίωμα για βολές, δεν είναι η καλύτερη του. Μπράντοβιτς σηκώνει και τον Άλμπανο. Και ο Μεσίνα αποσύρει τον Μπετσίροβιτς, εκπομπεί και πάλι τον Γκρέιντζερ. Συνεχείς κινήσεις από τους δύο κορυφαίους προπονητές στην Ευρώπη για φέτος, τον Ετόρε Μεσίνα και τον Ζένικο Μπράντοβιτς. Έδωσαν ρεσιτάλ στη χθεσινή συνέντευξη τύπου με ένα απίστευτο χιούμορ, ενδεικτικό βεβαίως του επίπεδου των προπονητών πριν από έναν μεγάλο τελικό. Δεν κρίθηκε κανείς πίσω από το δάχτυλό του. Διασκέδασαν το Final Four και τον τελικό βεβαίως. Άλλωστε το μπάσκετ είναι μια γιορτή και το απέδειξαν οι Ιταλοί διοργανωτές με μια εκπληκτική πράγματι εκδήλωση πριν από το Final Four, μία ώρα πριν από τον τελικό. Ενώ ο Γκρίφιθ ίσως να προπονήθηκε αρκετά στις βολές, αλλά τώρα θα βάλει 2 στις 2 και δίνει προβάδισμα 9 πόντων και πάλι στην Κίντερ. 34-25, Μουλαομέροβιτς, Καλαϊτζής. Γιάριτς το rebound. Διαστική επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Τζινόμπιλι, Γκρίφιθ με πλάτη στο καλάθι, πάει προς τα μέσα, δίνει στον Γκρέιντζερ που γυρίζει. 36-25 στο συν 11, για πρώτη φορά διψήφιος αριθμός πόντων η διαφορά της Κίντερ. Και ο Μπράντοβιτς καλεί εσπεσμένα σε time out, καθώς βλέπει τον Παναθηναϊκό να έχει πετύχει μόλις ένα καλάθι και την Κίντερ να έχει σημειώσει 13 πόντους. Εδώ Βιτόρια Σαρανόστρα, η νίκη είναι η δικιά μας για τους Ιταλούς οπαδούς στην Κερκίδα με το V, το σήμα της Βίρτους δηλαδή, που σημαίνει αρετή. 25-36, 5 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Παναθηναϊκός θέλει φυσικά μια γρήγορη απάντηση και περισσότερο καθαρό μυαλό. Πέρασε και ο Αλβέρτης. Ο Μίτλετον ολοκληρώνει το καλό drive του Μουλαομέροβιτς. Εδώ λειτουργούν τα ανταλλακλαστικά του Ντάριλ Μίτλετον. 36-27. Μειώνει ο Παναθηναϊκός. Ο Αλβέρτης ξαναπέρασε. Καλαϊτζής, βγήκε ο Μποτιρόγκα εκτός. Έμειναν ο Κουτρουάι δηλαδή, ο Μουλαομέροβιτς, ο Μίτλετον και ο Καλαϊτζής. Γιάριτς. Ο Γιάριτς τον Γκρίφιθ. Ο Γκρίφιθ πάλι στο Γιάριτς. Πολύ ωραία αυτή πάσα του Γκρίφιθ στον Μάρκο Γιάριτς που κάνει το 38-27. Και τώρα Γιάριτς θέλει να κάνει το drive. Είναι στον Σμότης που βγαίνει και σουτάρει για δύο όμως. 40-27 από τον Ματίας Σμότης που κάνει ένα πολύ καλό δεύτερο δεκάλεπτο. Φτάνει τους 10 πόντους με 2 στα 3 τρίποντα, 2 στα 2 δίποντα. Ο Σλοβαίνος που είναι πολύ καλός στη δεύτερη φάση της Ευρωλίγκα. Διαφορά στους 13 πόντους. Μποντιρόγκα ανταποδίδει. 40-29 από τον Τέγιαν Μποντιρόγκα. Γκρέιντζερ. Μασάρει πολύ ωραία τον Τζινόμπιλι που στάρει για 2. Ο Μποντιρόγκα στο rebound. 1-43 ακόμα. 45-33 στο συν 12. Η διαφορά έχει φτάσει και στο συν 14. Φάουλ του Γκρίφιθ στον Παπαδόπουλο. Τέταρτο φάουλ για την Κίντερ. Μποντιρόγκα στο rebound και προϋποθέσει ευνηδιασμού του Παναθηναϊκού που μπορεί να μειώσει. Ο Κουτρουάι περιμένει στη γωνία. Στάρει για 3. Και 38-45 με το τρίποντο του Ιμπραήμ Κουτρουάι. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 7. Έχανε με 14 πριν από λίγο, αλλά ο Κουτρουάι με 5 συνεχόμενους μειώνει τη διαφορά. Στους 7 πόντους. Γκρέιντζερ. Μπετσίροβιτς. Γιάριτς. Ακόμα 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Κίντερ. Ο Γιάριτς πλησιάζει. Δίνει έξω στον Γκρέιντζερ που ετοιμάζεται και στάρει για 3. 48-38. Με τον εξαιρετικό, όπως σας είπαμε, σκόρερ Αντώνιο Γκρέιντζερ που έχει 10 πόντους. Τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού που μείωσε στους 7, χάνει με 10 τώρα. Και έχει δεχθεί ίσως πολλούς πόντους για ένα ημίχρονο, 48 συνολικά. Μποντιρόγκα θα πάει μόνος στην επίθεση για να δούμε τι έχουν διαλέξει οι πράσινοι εδώ, καθώς περιμένει τη γωνία και ο Κουτουλάι. Μποντιρόγκα τελικά. Με διπλή αναπήδηση μειώνει σε 48-40. Αυτό είναι το σκορ του ημιχρόνου. Με την Κίντερ να κάνει ένα σερί 13-2 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου και να παίρνει διαφορά μέχρι και 14 πόντους. Βλέπετε εδώ τον Γιάριτς. Ο Παναθηναϊκός να αντιδρά με εκείνο το ξέσπασμα του Κουτρουάι και τώρα τη διαφορά να είναι στους 8 πόντους υπέρ της Κίντερ.
48-40. Πρώτη σκόρε ο Τζινόμπιλι με 12, ο Γκρέιντζερ με 10, ο Σμότης με 13 για την Κίντερ, για τον Παναθηναϊκό 12 έχει ο Ποντιρόγκα, 9 ο Αλβέρτης και 8 ο Μίτλετον, 9 ο Κουτλουάι. Υπάρχει φυσικά ένα ακόμη ημίχρονο εδώ στο Πάλαμα Λακούτι. Εδώ ο Αντουάν Ρικωτό στο ακατάμεστο, επαναλαμβάνουμε, Πάλαμα Λακούτι. Η Κίντερ που θέλει σήμερα να χαρίσει την Πολώνια μια ευρωπαϊκή επιτυχία, καθώς το μεσημέρι στο ποδόσφαιρο η Μπολόνια, η ποδοσφαιρική ομάδα της πόλης, δεν τα κατάφερε, έχασε από την Μπρέσια και έμεινε εκτός Champions League, στο πρωτάθλημα στην Ιταλία, το καμπιονάτο που κρίθηκε βεβαίως στο νήμα με την κατάκτηση πρωταθλήματος από τη Juventus και την ήττα της Ίντερ. Η Κίντερ που παίρνει την μπάλα και μάλιστα βγαίνει στον εχμηδιασμό με τον Σμότης απέναντι στον Κουτλουά, γυρίζει με τον Παθέκο, ο Σμότης πάντως θα γυρίσει το σώμα του, θα κάνει το 50-40, πρώτο καλάθι και πρώτο σκόρερ πλέον της Κίντερ Μπολόνια, ο Ματίας Σμότης με 15 πόντους. Καλαετζής, Μποντιρόγκα, Κουτλουάι, Αλβέρτης και Παπαδόπουλος. Κουτλουάι που έχει την μπάλα και κάνει την προσπάθεια. Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος κερδίζει το rebound να βοηθήσει σε αυτό το τομέα, γι' αυτό μπήκε άλλωστε και έχει και την μπάλα με τον Γκρίφιθ. Καλάθι από τον Λάζαρο Παπαδόπουλο που μειώνει σε 42-50, μια προσωπική φάση καθώς πήρε το επιθετικό rebound και πέτυχε το καλάθι μπροστά από τον Γκρίφιθ. Η Κίντερ ξεκίνησε με Γιάριτς που έχει την μπάλα, Τζινόμπιλι, Γκρίφιθ, Σμόντις και Γκρέιντζερ. Είναι εκτός δηλαδή ο Ρικωτό σε σχέση με την πεντάδα που άρχισε το μάτς. Γιάριτς έχει διάδρομο, τελικά πάει στην γωνία και δίνει στον Γκρέιντζερ που περιμένει ελεύθερος το τρίποντο. Ο Γιάριτς από την παρέμβαση και του Σμόντις δίνει στο Σμόντις το αντιμπάλα. Καλάθι και φάουλα από Σμόντις. 52-42, πρώτο φάουλα από τον Παπαδόπουλο. Μποντιρόγκα με τον Γιάριτς και τον Γκρίφιθ να βοηθάει πάντα. Δίνει ωραία πάσα στον Παπαδόπουλο. 44-52. Γιάριτς. Ζητάει τώρα ο Γκρίφιθ. Με πλάτη στο καλάθι και αντίπαλο τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Ο Γκρίφιθ που μπερδεύεται με τον Κουτλουάι, ο Αλβέρτης γλιστράει. Η μπάλα όμως πάει στον Μποντιρόγκα. Καθώς ο Αλβέρτης πρόσεξε. Μποντιρόγκα λοιπόν στην προσπάθεια για τον Κουτλουάι που στάρει για 3. 47-52. Ο Παναθηναϊκός πλησιάζει με αυτό το τρίποντο του Ιμπραήμ Κουτλουάι που έχει 12 πόντους και 2 τρίποντα ο Ιμπραήμ Κουτλουάι. 2 στα 3 συνολικά. Στο συν 5 η Κίντερ, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει πλέον ξαναμπεί φυσικά στον αγώνα. Άλλωστε δεν βγήκε ποτέ, καθώς η διαφορά μπορεί να ήταν υψηλή, αλλά υπήρχε χρόνος. Φάουλ του Καλαϊτζή τώρα στον Γκρίφιθ για να αποτραπεί το σχεδόν σίγουρο καλάθι από τον ψηλό της Κίντερ. Δεύτερο φάουλ, τρίτο φάουλ, συγγνώμη, του Καλαϊτζή. Και αμέσως ο Μπράντοβιτς θα σηκώσει τον Πέπε Σάντσες. Ο Μουλαουμέροβιτς παραμένει στον πάγκο. Και ο Σάντσες στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Μποντιρόγκα. Παπαδόπουλος. Σάντσες. Ο Αλβέρτης ζητάει την μπάλα, παίρνει ο Παπαδόπουλος. Με τον Γκρίφιθ προσωπικό αντίπαλο που έχει 3 φάουλ όμως. Γυρίζει ο Παπαδόπουλος και μειώνει στο 49-52. Μεγάλο παιχνίδι από τον νεαρό. 3 στα 3 δίποντα και 49-52 από τον Παπαδόπουλο. Σηκώνει τον Άντερσεν γρήγορα ο Μεσίνα. Φάουλ του Αλβέρτη τώρα. Το τρίτο. Εκτός φάσεως και αυτό. Τέταρτο για τον Παναθηναϊκό. 6 πόντους μέχρι στιγμής από τον αναγεννημένο Λάζαρο Παπαδόπουλο που συνεχίζει το σερί του. 7 πόντους, 50-52 με τον κλασικό του σέντερ. Ο Παναθηναϊκός πλησιάζει την Κίντερ Μπολόνια στο καλάθι. Έχανε με 14 λίγο πριν από τη λήξη του 10 λεπτού. Εδώ Μεσίνα προβληματισμένος και ο Παπαδόπουλος έχει δικαίωμα για δεύτερη βολή. 51-52 με τις δυο βολές του Παπαδόπουλου. Εδώ ο Σμόντης και ο Ρικωτό με την μπάλα στα χέρια. Ο τελικός ξαναρχίζει από την αρχή καθώς ο Παναθηναϊκός επιστρέφει δρυμύτερος. Τζινόμπιλι θέλει να ξεφύγει. Περνάει προς τα μέσα. Δεν μετράει το καλάθι. Έχει προηγηθεί φάουλ του Σάντσες. Έτσι κι αλλιώς ο Τζινόμπιλι θα έχει δικαίωμα για βολές καθώς αυτό ήταν το 5ο φάουλ και του Παναθηναϊκού. Χάνει το την πρώτη. Παραμένει το 52-51. 2 στα 3. 2 στις 3 μέχρι στιγμής από τον Τζινόμπιλι που τώρα θα κάνει το 53-51. 13 πόντους από τον Τζινόμπιλι. Προσπάθεια του Μποντιρόγκα. 53-53. Ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός με το πρώτο καλάθι του Ντέγιαν Μποντιρόγκα στο δεύτερο ημίχρονο. Τζινόμπιλι. Μπετσίροβιτς. Πάει προς τα μέσα ο Μπετσίροβιτς. Το rebound από τον Άντερσεν και τον Παπαδόπουλο. Με δύναμη ο Παπαδόπουλος θα κερδίσει την φάση
και η μπάλα από τα χέρια του Τζινόμπιλι για τον Παναθηναϊκό. 53-53, 4 και 27 ακόμα. Ρικοτό. Γιάριτς. Στον Τζινόμπιλι. Τζινόμπιλι στον Άντερσεν από τη γωνία. Ο Σμόντις, συγγνώμη, ο Πρόζινη, και από τα χέρια του Πρόζινη η μπάλα ξανά για τον Παναθηναϊκό. Τώρα τα νεύρα και η ένταση ανεβαίνουν. Ζητάει ο Μποτιρόγκα. Αλβέρτης με πλάτη στο καλάθι και αντίπαλο τον Ρικοτό. Θα κάνει την κίνηση ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. 55-53 από το Φραγκίσκο Αλβέρτη που φτάνει τους 11 πόντους. Ο Παναθηναϊκός και πάλι μπροστά. Τζινόμπιλι. Μετά από αρκετή ώρα ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά στο σκορ. Γιάριτς. Φρόζινη. Κρατάει την μπάλα ο Φρόζινη. Περνάει ο χρόνος για την Μπολόνια. Ρικοτό και μπάλα από τα χέρια ποιου, για να δούμε τι θα πούνε οι διαιτητές, είναι στην Κίντερ. Πάντως στις 5 δευτερόλεπτα αλλαγές από το Μεσίνα. Έξω ο Άντερσεν και ο Πρόζινη. Σμόντις, Γιάριτς, περνάει ο χρόνος 2 δευτερόλεπτα. Ο Γιάριτς κάνει το σουτ με την εκπνοή. Ισοφαρίζει σε 55-55 με το Γιάριτς να φτάνει τους 6 πόντους. Πολύ ωραία προσπάθεια του Μάρκο Γιάριτς. Μποτιρόγκα για 3. 58-55 από το τρίποντο του Μποτιρόγκα που ζητάει από τον κόσμο του Παναθηναϊκού να ενθαρρύνει την ομάδα του. Το συν 3 ο Παναθηναϊκός με τον Μποτιρόγκα να παίρνει μπροστά και το Σάντσες να χρεώνεται με το τρίτο του φάουλ πάνω στον Τζινόμπιλι. Δικαίωμα για βολές στην Κίντερ. Ο Τζινόμπιλι το μεταξύ μειώνει. Φτάνει στους 14 σε 58-56. 3 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα ακόμα. Και δικαίωμα για μία ακόμα βολή στον Εμμανουέλε Τζινόμπιλι. Που έχει 15 πόντους. 58-57. Η Κίντερ μειώνει τον πόντο. Μποντιρόγκα. Ο τελικός του κόρψης του Ξηραυγή. Και ο Μποντιρόγκα θέλει να μπει προς τα μέσα. Παρασύρει τον Γιάρη. 60-57 από τα σίγουρα χέρια του Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Που έχει 19 πόντους. Γιάριτς. Κίντερ. Ψάχνει το Σμόντις, ο Τζινόμπιλι κρατάει την μπάλα ο ίδιος και πάει προς τα μέσα, κάνει την κίνηση. Το rebound από τον Παπαδόπουλο, η Κίντερ που έχει εγκλωβιστεί στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Time out όμως τώρα από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. 1:08 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Παναθηναϊκός έχει ανακάμψει και όχι μόνο έχει ανακάμψει, αλλά προηγείται με διαφορά 3 πόντων. 60-57 της Κίντερ Μπολόνια που έχει κολλήσει σε αυτό το δεκάλεπτο. 60-57 είναι το σκορ για τον Παναθηναϊκό που έχει 3 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεσή του. Πέρασε και ο Σμόντις για την Κίντερ μαζί με τον Γκρίφι, τον Πετσίροβιτς, τον Τζινόμπιλι και τον Γιάριτς. Για τον Παναθηναϊκό συνεχίζουν Μποτιρόγκα, ο Παπαδόπουλος, ο Μουλαμέροβιτς, ο Κουτλουάι και ο Αλβέρτης. 2 δευτερόλεπτα ακόμα, σουτ του Κουτλουάι. Το rebound από τον Σμόντις, φάουλ του Αλβέρτη, το τέταρτο. Και δικαίωμα στο Σμόντις για βολές. Που έχει πετύχει τους μοναδικούς πόντους της Κίντερ Μπολόνια εντός παιδιάς. 18 πόντους από τον Σμόντις μέχρι στιγμής. 60-58. Δικαίωμα και για δεύτερη βολή στον νεαρό Σλοβαίνο. Έκανα πολύ σημαντικό τρίτο δεκάλεπτο. 60-59 η Κίντερ μειώνει τον πόντο. Αλλά έχει πόντους μόνο από τον Σμόντις και τον Τζινόμπιλι σε αυτό το δεκάλεπτο και ένα καλάθι από τον Γιάρη. Μουλαουμέροβιτς. Ο Μουλαουμέροβιτς δίνει παρόν με αυτό το καλάθι. 62-59, τελευταίο λεπτό του δεκαλέπτου. 4 πόντους από τον Μουλαουμέροβιτς. Μπετσίροβιτς, Γιάριτς, Τζινόμπιλι στη γωνία. Δεν κάνει το σουτ. Προτιμάει να πάει προς τα μέσα. Κοιτάξτε πως καρφώνει εντυπωσιακά ο Τζινόμπιλι. 61-62. 33 δευτερόλεπτα ακόμα. Πάμε για ένα συγκλονιστικό τέταρτο δεκάλεπτο. Να δούμε ποιος θα κερδίσει. Κουτλουάι. Με τον Τζινόμπιλι να το μαρκάρει, ζητάει το screen για να κάνει κάποιο σουτ. Τελικά προτιμάει να δώσει στον Παπαδόπουλο. Με τον Γκρίφιθ το μαρκάρισμα ο Παπαδόπουλος. Γυρίζει στο σώμα του. Ποτιρόγκα στο rebound. Ανανεώνεται η επίθεση του Παναθηναϊκού. Ακόμα 9 δευτερόλεπτα. Ο Ποτιρόγκα που έχει 19 πόντους και 5 rebound. Και σήμερα ο ακρογωνιαίος ύφος του Παναθηναϊκού. Αλλά τώρα το σουτ που έκανε δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Έχουμε φάουλ όμως από τον Πετσίροβιτς. Όχι, από τον Κρίφιτ. Για να δούμε τις βολές. Η πρώτη είναι εύστοχη, 63-61. Στους 9 ο Παπαδόπουλος. Το βλέπετε εδώ. Και 64-61 με αρκετή δόση
περιπέτειας η δεύτερη βολή του Παπαδόπουλου. Του Παπαδόπουλου που το βλέπετε εδώ. Συν τρεις πόντους μπροστά ο Παναθηναϊκός. Έχουμε δεκάλεπτο. Στρέφουμε σε λίγο για την τελευταία περίοδο του μάτς. 64-61 μπροστά ο Παναθηναϊκός της Κίντερ Μπολόνιας. Αυτό το δεκάλεπτο που ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε απόλυτα, άλλαξε τη ροή του αγώνα, πήγε στο αργό τέμπο, έκλεισε τους διαδρόμους στην άμυνά του, εκμεταλλεύτηκε και την νευρικότητα της Κίντερ που δεν είχε πλέον ευστοχία από τα 6-25 και φυσικά είναι μπροστά με τρεις πόντους. Ο Μπετσίροβιτς την πρώτη επίθεση για την Κίντερ δίνει στον Άντερσεν που χάνει την μπάλα. Έτσι λοιπόν έχει ο Παναθηναϊκός και πάλι κατοχή. Μοντιρόγκα. Δίνει στον Κουτουλάι, έτοιμος να σηκωθεί ήταν ο Κουτουλάι που πάει προς τα μέσα τώρα. Θα βγάλει έξω. Επιχειρεί ο ίδιος την προσπάθεια αλλά είναι άστοχο το σούτ. Ο Ρότζερς στο rebound τα 66-61 από τον Τζόνι Ρότζερς που ακολούθησε τη φάση και πήρε την επίθεση. Στο συν 5 ο Παναθηναϊκός. Τζινόμπιλι στον Άντερσεν σηκώνεται, ο Άντερσεν καλάθι και φάουλ. 66-63 και δικαίωμα στον Άντερσεν και για συμπληρωματική βολή ενώ ο Παπαδόπουλος χρεώνεται με το δεύτερο του φάουλ. Ο Άντερσεν λοιπόν πετυχαίνει το πρώτο καλάθι στον αγώνα, ο νεαρός που γεννήθηκε στην Νέα Ζηλανδία, έπαιξε στην Αυστραλία, έχει καταγωγή από τη Δανία, παίζει βέβαια σαν κοινοτικό στην Κίτερ. 66-64 με το έμεσο τρίποντο του Άντερσεν, του Λαομέροβιτς, Ρότζερς με το Σμότης, του Λαομέροβιτς με το Ρικωτό. Ο Λαομέροβιτς κρατάει την μπάλα. Κάνει το σούτ των τριών πόντων, το rebound από τον Άντερσεν και η μπάλα στα χέρια του Τζινόμπιλι για την επίθεση της Κίντερ. Γιάριτς. Ρικωτό θέλει να κλέψει ο Μουλαμέροβιτς με φάουλ όμως. Το τρίτο φάουλ του Νταμίρ Μουλαμέροβιτς. Γιάριτς. Το Μοντιρόγκα να το μαρκάρει. Βλέπετε πόσο κλειστή πλέον είναι η άμυνα του Παναθηναϊκού. Δεν επιτρέπει ούτε τις διεισδύσεις ούτε τα σούτ των τριών πόντων. Τώρα ο Γιάριτς θέλει να κάνει την κίνηση και δίνει στο Σμότης. Ο Σμότης που είναι πιο ευέλικτος από τον Ρότζερς πλησιάζει και κάνει εκπληκτικό, εκπληκτικό lay-up. 66-66 μειώνει η Κίντερ με ένα σερί 5-0. Τη διαφορά που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός την ισοφαρίζει, την ισοσκελίζει. 8 και 18 ακόμα. Μποντιρόγκα, Ουλαομέροβιτς, Κουτουλουάη, σούτ τριών πόντων. 69-66 από τον Κουτουλουάη που βρίσκει το χέρι του και δίνει και πάλι προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με 3. 8 λεπτά ακόμα και 6 δευτερόλεπτα. Μεγάλο παιχνίδι που βλέπετε απευθείας σήμερα στην Ελλάδα από το Magic. Σμόντις, Άντερσεν, Γιάριτς. Το τρίποδο του Σμόντις. Το rebound από τον Γιάριτς και τον Μποντιρόγκα τελικά που κρατάει την μπάλα. 7-45 ακόμα. Ο Μποντιρόγκα πλέον ο άνθρωπος που θα έχει την μπάλα στην κορυφή των επιθέσεων του Παναθηναϊκού. Ρότζερς, Μποντιρόγκα, φάουλ του Άντερσεν στον Παπαδόπουλο. 66-69 ακόμα, 7 λεπτά. Γιάρης. Μπροστά βέβαια ο Παναθηναϊκός που είναι τυπικά φιλοξενούμενος και ουσιαστικά βέβαια. Τζινόμπιλι με τον Κουτουλάι. Περνάει ο Τζινόμπιλι. Κάνει κίνηση και δίνει στο Γιάριτς που μπαίνει και αυτός μέσα. Γιάριτς στη γωνία για τον Τζινόμπιλι. Το τρίποδο του Τζινόμπιλι. 69-69 με το τρίποδο του Τζινόμπιλι που ιστοφαρίζει από την γωνία. Το τρίτο τρίποδο του Τζινόμπιλι. 3-4 έχει. Και ο Φρόζινης σε λίγο στο παιχνίδι. 6-42 ακόμα. Μουλαομέροβιτς με αντίπαλο τον Ρικωτό. Δεν τον αφήνει να μπει προς τα μέσα. Περνάει και πάλι ο χρόνος. Ο Μποντιρόγκα στον Παπαδόπουλο. Κλέβει ο Άντερσεν η μπάλα για την Κίντερ. Ζητάει φάουλ ο Μπράντοβιτς και ο Παπαδόπουλος βέβαια. Ότι τον αγκάλιασε δηλαδή ο Άντερσεν. Γένει ο Σμόντις, περνάει ο Φρόζινη. 69-69, 6,5 λεπτά ακόμα. Όλα μοιάζουν να ξεκινάνε και πάλι από την αρχή για μια ακόμα φορά σε αυτό τον ατέλειωτο τελικό. Δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη ούτε η Κίντερ ούτε βέβαια και ο Παναθηναϊκός. Τζινόμπιλι περνάει, φτάνει προς τα μέσα και κερδίζει το φάουλ το τρίτο από τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Δικαίωμα για βολές στον Εμμανουέλε Τζινόμπιλι. Τρίτο φάουλ για τον ψηλό του Παναθηναϊκού. 7 για τον Παναθηναϊκό συνολικά. Ένα μόλις για την Κίντερ. Συγγνώμη, 3 για τον Παναθηναϊκό, ένα μόλις για την Κίντερ μέχρι στιγμής. Και ο Τζινόμπιλι σε δύο βολές. 70-69 η Κίντερ ξαναπερνάει μπροστά με την πρώτη βολή του Εμμανουέλε Τζινόμπιλι. Εδώ ο Μπράντοβιτς και εδώ ο Τζινόμπιλι που έχει 21 πόντους. Βλέπετε, έχει χάσει μόλις μια βολή. 7-8 τώρα. Με 5 συνεχόμενους πόντους η Κίντερ περνάει μπροστά. 69-71 ή 71-69 αν προτιμάτε.
Ο Μίτλετον σε λίγο ξανά στον αγώνα. Μποτιρόγκα με τον Γιάριτς στο μαρκάρισμα. Για τον Κουτλουάι πάλι Μποτιρόγκα. 8 δευτερόλεπτα για τέλος επίθεση του Παναθηναϊκού. Μποτιρόγκα με πλάτη στο καλάθι. Θα χάσει το σουτ. Θα πάρει ο ίδιος το rebound. Ο Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος με τον Άντερσεν. Γυρίζει ο Παπαδόπουλος και κάνει το 71-71. Να ο Λάζαρος Παπαδόπουλος που είναι παντού σήμερα. 12 πόντους στον πρώτο του τελικό. Ούτε ο ίδιος πιστεύω ότι θα το φανταζόταν. Ζινόμπιλι στον Άντερσεν και φάουλ του Κουτλουάι πάνω στον Ντέιβιτ Άντερσεν. 5,5 λεπτά ακόμα. Ο Κουτλουάι χρεώνεται με το τρίτο του φάουλ. Να εδώ ο Ιμπραήμ Κουτλουάι που πρόλαβε τον Άντερσεν πριν σηκωθεί ξανά η φάση. Βλέπετε εδώ. Ήταν αντιαθλητικό η Ιταλή, αλλά οι διαιτητές έχουν άλλη γνώμη. Και ο Παπαδόπουλος περνάει στον πάγκο, χειροκροτούμενος φυσικά. Έχει δικαίωμα για βολές τώρα ο Άντερσεν. Μένει το 71-71 με συγχωρείτε, καθώς ο Άντερσεν δεν βρίσκει το στόχο. Ο Ντέιβιτ Άντερσεν έχει 3 πόντους μέχρι στιγμής. Αναλαμβάνουμε, πέρασε ο Ντάριλ Μίτλετον στη θέση του Λάζαρου Παπαδόπουλου και μία βολή ακόμα για τον Ντέιβιτ Άντερσεν. Το 71-71, ο Παναθηναϊκός στην επίθεση, ο Άντερσεν έχασε και τις δύο. Μουλαομέροβιτς, Ρότζερς, Κουτλουάι μπερδεύεται για λίγο, Τζινόμπιλι τον παρακολουθεί, 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Μποντιρόγκα θα βγει από τα σκριν, ο Γιάριτς τον προσέχει. Μποντιρόγκα θα φτάρει για 3. Ο Μίτλετον στο rebound, την μπάλα για την Κίντερ, όχι, για τον Παναθηναϊκό λέει ο Αρτεάγκα. Ποιος την έβγαλε, ο Φρόζινι νομίζω, άρα στη δικαιοπεταγκόρ συμφωνεί. Παναθηναϊκός έχει πάλι επίθεση, ο Μποντιρόγκα στόχισε στο σούτριο πόντο, αλλά ο Κουτλουάι δεν κάνει καλή πάσα. Αλλά έχει πατήσει ο Τζινόμπιλι μάλλον έξω από τη γραμμή, κάτι που απαγορεύεται φυσικά. Πρέπει να είναι μάλιστα και λίγο πιο έξω για να εμποδίσει την μπάσα. Το σκορ πάντως παραμένει στο πάλι το ίδιο του Τζινόμπιλι. Αυτό αν συνεχιστεί μπορεί να χρειαστεί τεχνική ποινή και αυτό ζητάει ο Μπράντοβιτς. Εάν το ξανακάνει ο Τζινόμπιλι θα χρεωθεί με τεχνική ποινή, έτσι. Τώρα ο Κουτλουάι κάνει καλή πάσα στον Μίτλετον. Ποντιρόκα που αστόχησε πριν στο τρίποντο. Ακόμα 5 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα. Επίθεση και πάλι για τον Παναθηναϊκό με τον Μουλαομέροβιτς. Θα μπει και ο Γκρίφιθ σε λίγο. Μουλαομέροβιτς με αντίπαλο τον Γιάριτς εκεί. Θέλει να μπει. 73-71 τον Μουλαομέροβιτς που αφήνει στην άκρη τα άσκοπα σου τριών πόντων που δοκίμασε στο πρώτο ημίχρονο και προτιμά να διεισδύει στο καλάθι της Κίντερ. Γιάριτς μπροστά και πάλι ο Παναθηναϊκός. Φάουλ του Ρότζερ, στέλνει τον Γιάριτς στη γραμμή. Για βολές, να εδώ ο Τζόνι Ρότζερς. Καθώς αυτό ήταν το 5ο φάουλ του Παναθηναϊκού, ο Μποντιρόγκα τα λέει με τον Μπραζάουσκας, ο Μπράντοβιτς με τον Αρτεάγκα και ο Πάγκος, και συγγνώμη, η εξέδρα της Κίτερ με τον Μποντιρόγκα. Δικαίωμα για βολές τον Γιάρη. Καθώς το σκορ είναι 73-71 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Γιάρης στη γραμμή. Γιάρης που έχει 0 στις 2 σήμερα βολές και συνεχίζει 0 στις 3. 73-71 πέρασαν ο Γκρίφιθ και ο Σμότης στην πεντάδα της Κίντερ. 4:40 πριν από τη λήξη. Όρθιος ο πάγκος του Παναθηναϊκού. Ο Γιάρης βάζει τελικά μια βολή. Θα μπει τελικά η μπάλα, κοιτάξτε όταν θέλει τι κάνει. 3 φορές γύρισε το καλάθι, λίγο έλειψε να βγει έξω. 73-72. Μουλαομέροβιτς. Επιθετικό φάουλ, συγγνώμη. Αμυντικό φάουλ, είναι του Ριγκοντό, τέταρτο. Επίθεση λοιπόν και πάλι για τον Παναθηναϊκό, το δεύτερο φάουλ της Κίντερ. Η Κίντερ δεν στέλνει ακόμα τον Παναθηναϊκό στις βολές. Μουλαομέροβιτς. Για τον Ρότζερ που είναι έτοιμος για το τρίποντο. 76-72 από τον Τζόνι Ρότζερς που μιλάει με την πείρα του και το ζεστό του χέρι. 4:13 πριν από το τέλος. Γιάριτς στο Ριγκοτό μπαίνει προς τα μέσα.
Ο Γκρίφιθ στο rebound, αλλά δεν κάνει καλή πάση τελικά. Ο Γιάννης προλαβαίνει. Ριγκοτό για τον Γιάριτς. Γιάριτς στον πάσιμο. Πάσα στον Γκρίφιθ. Φάουλ από τον Ρότζερς και τον Μίτλετον. Δικαίωμα στον Γκρίφιθ. Διάβολες. Παναθηναϊκός έχει ξεφύγει με 4 πόντους. 3 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Και ο Ρασάντ Γκρίφιθ έχει δικαίωμα. Διάβολες. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 76-72. Βλέπετε εδώ την διακύμανση του σκορ με αυτό το εκπληκτικό 24-13 εδώ. Ρομπέρτο Μπρουναμόντι, ο general manager της Κίντερ Μπολόνια, ανήσυχος όπως όλοι οι Ιταλοί βεβαίως, καθώς βλέπουν τον Παναθηναϊκό να προηγείται 3 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα από το τέλος με 76-72, με τον Παναθηναϊκό να έχει κυριαρχήσει και να έχει πάρει μια διαφορά 4 πόντων. Δεν λέει τίποτα φυσικά, αυτή είναι ο Zoran Savic που με την Κίντερ Μπολόνια πανηγύρισε το τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης και εδώ ετώρε Μεσίνα το 1998 στην Βαρκελόνη. Ο Σάβιτς τώρα παίζει βέβαια στην άλλη ομάδα της Μπολόνια, αυτήν της Fortitudo, με την οποία θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα φυσικά, καθώς η Fortitudo αποκλείστηκε πολύ νωρίς από την διεκδίκηση έστω μια θέση στην τετράδα του Final Four. Δύο βολές για τον Γκρίφιθ που έχει πετύχει μόλις 2 πόντους από τη γραμμή, έχει ένα ποσό 44% φέτος, 2 στις 2 σήμερα όμως, και έξω 76-72. Παραμένει το συν 4. 3 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα εδώ ο Άντερσεν. Μάλλον ο Μπαρλέρα ήταν ο αναπληρωματικός της Κίντερ. Ο Σμόντης προσπαθεί και στέλνει την μπάλα πάνω στον Μουλαομέροβιτς. Επίθεση έχει η Κίντερ. Συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός, και πουρεγείται 76-72. 3 και 44 ακόμα. Μουλαομέροβιτς για τον Ρότζερς. Κρατάει την μπάλα ο Ρότζερς. Το Μίτλετον που πλησιάζει, κόβεται από τον Σμόντις, φάουλ από τον Τζινόμπιλι. Το τέταρτο, να ο Τζινόμπιλι εδώ, που χρεώνεται με το τέταρτο του φάουλ. Ο Ριγκοτό θα βγει και θα περάσει ο Μπετσίροβιτς στη θέση του. Και ο Ντάριλ Μίτλετον έχει δικαίωμα για βολές, καθώς έχει προηγηθεί μετά το κόψιμο, πριν το κόψιμο φάουλ του Τζινόμπιλι. Εδώ οι οπαδοί της Κίντερ βλέπουν προβληματισμένοι πάρα πολύ την εξέλιξη του μάτς. Και ο Ντάριλ Μίτλετον έχει δικαίωμα για δύο βολές. 8 πόντους μέχρι στιγμής για τον Μίτλετον στον αγώνα. Και 9, 77-72. Στο συν 5 ο Παναθηναϊκός αρχίζει και καλοβλέπει πλέον το τρόπαιο της Ευρωλίγκα, που δεν είναι κάποιο κύπελο, αλλά ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπαιο που πολύ θα ήθελε ο Φρανκίσκος Αλβέρτης, που βλέπουμε εδώ αριστερά στον πάγκο, να το σηκώσει αμέσως μετά τη λήξη του τελικού. Μίτλετον λοιπόν στη δεύτερη βολή. 77-72, 3,5 λεπτά ακόμα. Και 78-72, στο συν 6 ο Παναθηναϊκός, 3,5 λεπτά πριν από το τέλος. Να δούμε αν η Κίντερ θα πετάξει λευκή πετσέτα. Γιάριτς στο Σμόντις, Τζινόμπιλι με τον Κουτλουάι. Ο Τζινόμπιλι πάει προς τα μέσα, κάνει πάσα πάνω στον Μποντιρόγκα και φάουλ του Γκρίφιθ στον Μποντιρόγκα. Δεν έχει δικαίωμα για βολές ακόμα η ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά αυτό αυτή τη στιγμή μάλλον συμφέρει παρά βολεύει την Κίντερ, συμφέρει τον Παναθηναϊκό δηλαδή. Έχουμε time out από τον Ετόρε Μεσίνα γρήγορα στο στούντιο του Magic στον Πειραιά. 78-72, 3,5 λεπτά πριν από το τέλος. Να δούμε αν ο Παναθηναϊκός με αυτή του την αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο θα πάρει τελικά το τρόπαιο. Βλέπετε τα στατιστικά. Καθώς η Κίντερ έχει πετύχει μόλις ένα τρίποντο στο δεύτερο ημίχρονο, 8 στα 22, έχει συνολικά 1 στα 7. Και βεβαίως ο Παναθηναϊκός που βελτίωσε τις επιδόσεις του και στα rebound, καθώς έχει πάρει 24 η Κίντερ και 27 ο Παναθηναϊκός. 3 δηλαδή περισσότερα έχουν μαζέψει οι πράσινοι πλέον, που υστερήσαν κατά 2 στο πρώτο ημίχρονο, κατά 9 στο πρώτο ημίχρονο. Θα αναμπαίνουν οι δύο ομάδες στον αγώνα. Ακόμα 3 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα. Ο Μποντιρόγκα, ο Μουλαομέροβιτς, ο Κουτλουάι, ο Μίτλετον και ο Ρότζερς. Ο Γιάριτς, ο Τζινόμπιλι, ο Μουλαομέροβιτς, τον Ρότζερς. Ο Ρότζερς προτιμάει την οργανωμένη επίθεση. Και καλά κάνει, καθώς μένει χρόνος. Ρότζερς στην προσπάθεια κάνει το σούτ. 80-72 από τον Τζόνι Ρότζερς. Στους 7 πόντους και στο συν 8 η διαφορά. 3 λεπτά ακόμα. Γιάριτς στο Τζινόμπιλι. Γιάριτς και πάλι πλησιάζει. Κάνει την κίνηση. Μειώνει 80-74.
στους 9 ο Γιάριτς. Κουτλουάι με αντίπαλο τον Μπετσίροβιτς. Ο Κουτλουάι δεν είναι και ο καλύτερος χειριστής μπάλας, γι' αυτό αφήνει τον Μουλαομέροβιτς. 2 και 40 ακόμα. 80-74. Μουλαομέροβιτς. 6 δευτερόλεπτα ακόμα. 5. Μουλαομέροβιτς. 4. Σουτάρι για 3. Το rebound από ποιον? Φάουλ του Μίτλετον. Νομίζω ναι. Φάουλ του Ποντιρόκα. Στο τέταρτο. Και δικαίωμα για βολές στον Τζινόμπιλι. Με τον Ποντιρόκα έκανε το φάουλ. Ο Ρότζερς βγαίνει. Περνάει ο Αλβέρτης. Έδωσε μεγάλες βοήθειες στον Ρότζερς. Με τους 5 συνεχόμενους πόντους. Ο Ποντιρόκα πατάει λίγο την πετσέτα που υπάρχει για να σκουπίσει τα παπούτσια του. Και ο Τζινόμπιλις έβολες. 80-75. Η Κίντερ μειώνει. Έχανε με 80-72 πριν από λίγο. 23 πόντους από τον Τζινόμπιλι. Και 80-76 με τις δύο βολές του Εμμανουέλε Τζινόμπιλι. Ποντιρόκα. Στα χέρια του θα πάει μπάλα. Ο Μίτλετον κάνει... Όχι, ο Τζινόμπιλι κάνει το φάουλ. Το πέμπτο φάουλ του Τζινόμπιλι που σφυρίζει ο Αρτεάγκα. Και η μπάλα στα χέρια του... Ποντιρόκα για βολές νομίζω. Φάουλ λοιπόν του Τζινόμπιλι είναι το πέμπτο. Ή το τέταρτο. Το τέταρτο είναι. Ο Αρτεάγκα λέει ότι αυτός έκανε το φάουλ, ο Τζινόμπιλι δηλαδή. Ναι, τέταρτο φάουλ εγώ. Είπα πέμπτο. Κατά λάθος. Και ο Ποντιρόκα έχει δικαίωμα για βολές, όχι ο Μίτλετον, σωστά. Αυτός θα εκτελέσει την πρώτη βολή και θα κάνει το 81-76. Στο συν 5 διαφορά με τον Ντέγκαν Ποντιρόκα να φτάνει τους 20 πόντους. Έχει δικαίωμα και για μία ακόμη βολή. Στο συν 5 διαφορά, ναι, με τον Ποντιρόκα να ευστοχεί. Βέβαια είναι πολύ ψύχρεμος ο Ποντιρόκα, είναι πολύ έμπειρος για να χάσει βολή τώρα. 2 και 23 κατά τέλος. Η διαφορά στους 5 πόντους. Και στους 6 αν ο Ποντιρόκα βάλει και τη δεύτερη βολή. Στο συν 6 λοιπόν. 21 πόντους από τον Ποντιρόκα. 2 και 23 ακόμα με τον Μίτλετον να παίζει καταπληκτική άμυνα. Εκεί δίνει στον Ρικωτό όμως που ξαναπέρασε στην πεντάρα της Κίντερ. Γιάριτς με την μπάλα στα χέρια. Ο Γιάριτς πάει και δίνει στον Σμότης. Φάουλ από τον Ποντιρόκα. Το τέταρτο. Ακόμα 2 και 14. 82-76. Ο Μάρκο Γιάριτς έχει δικαίωμα για βολές. 9 πόντους μέχρι στιγμής και τέταρτο φάουλ για τον... βλέπετε εδώ, τον Τέγκαν Ποντιρόκα, μπορεί και να μην ήταν ποτέ. Αλλά τώρα οι διαιτητές, όπως πριν ο Αλτεάγκα, στηρίζουν ακόμα και τις παραμικρές επαφές, γιατί όλα θα κρυθούν και στη ρώσικη ρουλέτα των βολών. Ο παδίτης Μακάμπι εντωμεταξύ στην άλλη γωνία του γηπέδου, δεν το βλέπετε εσείς, έχουν ανάψει ένα καπνογόνο και πανηγυρίζουν την ήττα της Κίντερ. Για να δούμε. Γιάριτς μειώνει πάντα. 82-77. Και 82-78 με 2 στις 2 βολές από τον Μάρκο Γιάρη. Ο Αλβέρτης είναι επαναφορά. Τώρα πιέζει η Κίντερ και ο Μουλαομέροβιτς κάτοχος της μπάλας. Με αντίπαλο τον Γιάρη. Ο Μουλαομέροβιτς βρίσκει διάδρομο. Κουτλουάι. 2 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Παναθηναϊκός στο συν 4. 82-78 περνάει ο Μουλαομέροβιτς. Δίνει στον Αλβέρτη. 8 δευτερόλεπτα ακόμα. 7. Αλβέρτης με την μπάλα στα χέρια. Ο Κουτλουάι έχει βγει από τα σκρίνο. Ο Αλβέρτης θα σουτάρει. Θα χάσει το σούτο Ποντιρόκα στο rebound, αλλά η μπάλα στα χέρια του Μπετσίροβιτς. Επίθεση της Κίντερ με τον Γιάριτς. 1 και 46 ακόμα, 82-78. Γιάριτς με την μπάλα στα χέρια. Ο Αλβέρτης τον μαρκάρει. Και ο Μίτλετον τον παρακολουθεί. Η μπάλα στο Σμόντης. Σμόντης στον Μπετσίροβιτς. 10 δευτερόλεπτα. Πάσα για τον Σμόντης. Φάουλ του Αλβέρτη και δικαίωμα στο Σμόντης. Για βολές. Ο Αλβέρτης θα πάει στον πάγκο. Καθώς χρεώθηκε με 5ο φάουλ εδώ. Ξανά η φάση, βλέπετε την πάσα στον Σμόντης που ήθελε να πετύχει το καλάθι και φάουλ. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς καλεί σε time out καθώς ο τελικός φτάνει στο πιο κρίσιμο σημείο του. Εδώ λοιπόν 1,5 λεπτό πριν από τη λήξη. 82-78 προηγείται ο Παναθηναϊκός. Η Κίντερ έχει δικαίωμα για βολές με τον Ματίας Μόντης που είναι μέχρι στιγμής αρκετά εύστοχος. 3 στις 4 βολές έχει. Οδηγίες δίνουν ο Μπράντοβιτς Κομεσίνα. 1 λεπτό και 32 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Θυμίζουμε ότι ο Αλβέρτης χρεώθηκε με 5ο φάουλ. Θα περάσει δηλαδή και πάλι ο Ρότζερς στον αγώνα. Και ακόμα ο Μίτλετον
Ο Μουλαομέροβιτς ο κουτουλάει τον Μοντιρόγκα που έχει 4 φάουλ. Ο Τζινόμπιλι επίσης έχει 4. Ο Γκρίφιθ έχει περάσει με 5 εκτός. Και ο Σμόντις έχει δικαίωμα για 2 βολές. Το σκορ 82-78. 1 και 32 πριν από το τέλος. Ματίας Σμόντις στις βολές. Βλέπετε τα στατιστικά του. 21 πόντους. Με 3 στις 4 βολές. 82-79. Ο Μεσίνα ανακουφισμένος, όπως και οι περισσότεροι βέβαια της Κίντερ, καθώς είδαν την βολή να μπαίνει τελικά. Μακαμπί, Μακαμπί στην εξέδρα από τους οπαδούς της. Μακαμπί. 2 στις 2 βολές από τον Σμότης. 23 πόντους. 82-80. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Με τον Μποντιρόγκα απέναντι τον Τζινόμπιλι. 14 δευτερόλεπτα ακόμα. Μουλαομέροβιτς κρατάει την μπάλα, δίνει στο Μίδλετον. 6 δευτερόλεπτα, 5. Λάθος του Μίδλετον, ο Μπετσίροβιτς κλέβει. Και φάουλ του Κουτλουάη στον Σάνι Μπετσίροβιτς. Δεν μετράει το καλάθι βεβαίως, αλλά το λάθος έγινε από τον Παναθηναϊκό. Το Μπετσίροβιτς θα έχει δικαίωμα για ελεύθερες βολές. 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Βλέπετε ξανά, το φάουλ έχει προηγηθεί πριν ο Μπετσίροβιτς πάει προς το καλάθι. Τέταρτο φάουλ και για τον Ιμπραήμ Κουτλουάη. Λάθος από τον Μίδλετον. Δικαίωμα στο Σάνι Μπετσίροβιτς για βολές. 4 πόντους μέχρι στιγμής από τον νεαρό Σλοβαίνο. 82-80. 1 και 9 πριν από τη λήξη. Η πρώτη βολή είναι άστοχη. Μένει το συν 2 για τον Παναθηναϊκό. Ο Βράντοβιτς χειροκροτεί. 2 στις 3 ο Μπετσίροβιτς. Που χάνει και τη δεύτερη. Ο Σμότης δεν μπορεί. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Δύο χαμένες βολές από τον νεαρό Μπετσίροβιτς, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα. 1 και 9, τίποτα δεν έχει κρυφθεί ακόμα. Πολύ μεγάλος ο τελικός. Μποντιρόγκα, σε αυτόν θα πάει η μπάλα, αφού αυτός είναι ο πιο σίγουρος παίκτης για να... Α, δούμε τι θα κάνει όμως τώρα. Πασάρει τελικά στον Κουτλουάη. Πάλι Μποντιρόγκα. 13 δευτερόλεπτα ακόμα και 57 για το τέλος. Όλος ο κόσμος όρθιος εδώ, παρακολουθεί με αγωνία τον τελικό. Μποντιρόγκα, Κουτλουάη, προσποιείται, κάνει το τρίποντο. 85-80 από τον Ιμπραήμ Κουτλουάη. 47 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Τούρκος βάζει την υπογραφή του. Ο Γιάννης προσπαθεί. Δεν μπορεί ο Τζινόπιλι και ο Παναθηναϊκός είναι κοντά. Θέλει ακόμα 40 δευτερόλεπτα. Ο Κουτλουάη με τρίποντο έκανε το 85-80 και ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στο τρόπαιο. Ο Ιμπραήμ Κουτλουάη φτάνει τους 18 πόντους. Και εδώ ο Μπράντοβιτς με τους παίκτες του, το Σάντσες και τον Μποντιρόγκα τώρα, να έχει την μπάλα. Ακόμα 38 δευτερόλεπτα. Στο Κουτλουάη μπάλα. Γιάριτ φάουλ πάνω στο Κουτλουάη. 33 δευτερόλεπτα. Ο Κουτλουάη θα έχει δικαίωμα για βολές. Ο Σάντσες θα μπει στον αγώνα για να έχει ένα ακόμα χειριστή της μπάλας ο Παναθηναϊκός. Ακόμα 33 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά. Ο Ρότζερ βγαίνει. Να οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι έτοιμοι να πανηγυρίσουν και την κατάκτηση του τροπέου πλέον, αφού όλα δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός είναι κοντά. 85-80 με τον Κουτλουάη στις βολές. Κάνει την πρώτη. Κουτλουάη που έβαλε το δύσκολο, το τρίποντο και κάνει το εύκολο. Τη βολή δηλαδή, αλλά έτσι κι αλλιώς ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά με 5 πόντους. Μένουν ακόμα 33 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα του δευτερολέπτου. Για να δούμε τη δεύτερη βολή του Ιμπραήμ Κουτλουάη. 86-80 λοιπόν. Με 19 πόντους του Κουτλουάη. Γιάριτς. Για να μην κυλήσει ο χρόνος την αφήνει την μπάλα. Ο Γιάριτς τι θα κάνει. Θα δώσει στον Τζινόμπιλι που στάρει για 3. Το rebound από τον Μποντιρόγκα. 25 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Παναθηναϊκός δεν χάνει με τίποτα το κύπελο. Θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης για την περίοδο 2001-2002. Μέσα στο σπίτι της Κίντερ. Κόντρα στην Ιταλική ομάδα. Μπροστά σε 9.000 κόσμο, έχοντας αποκλείσει τη Μακάμπι του Τελαβίβ, ολοκληρώνει εδώ, σε λίγο βέβαια, την μεγάλη του πορεία φέτος στην Ευρώπη και την κατάκτηση του κυπέλλου πρωταθλητριών. Για τέταρτη φορά ο Παναθηναϊκός στο τελικό θα σηκώσει, όπως όλα δείχνουν βεβαίως, το τρίτο του τρόπαιο. 87-80 από το πρόσωπο της βραδιάς πλέον, όπως εξελίχθηκε ο αγώνας, με το τρίποντο που πέτυχε 44 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Και ενώ η Κίντερ είχε πλησιάσει στους δύο, ο Ιμπραήμ Κουτλουάη χάνει την μία βολή. Αλλά δεν μένει χρόνος για την Κίντερ.
Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται να κάνει φάουλ. Ο Γιάριτσα είναι άστοχος στη βολή. Παίρνει το rebound η Κίντερ. Τζινόμπιλι και πάλι για τρεις. Προσπαθεί. Καλάθι. Τρεις βολές για τον Τζινόμπιλι. 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Ο Τζινόμπιλι θα έχει δικαίωμα για βολές και ο Ποντιρόγκα θα πάει στον πάγκο. Καθώς έχει χρεωθεί με πέμπτο φάουλ. Ο Ρότζερς θα περάσει. 12 δευτερόλεπτα ακόμα. Να, το βλέπετε πως αντιδράει ο Ποντιρόγκα. Με 21 πόντους πάει στον πάγκο. Ο Μπράντοβιτς ανήσυχος τώρα, ο Ρότζερ στο τερέν, αλλά θα λαμβάνουμε ο χρόνος που μένει. Ας υποθέσουμε ότι ο Τζινόμπιλι θα ευστοχίσει και στις τρεις βολές. Παναθηναϊκός είναι μπροστά με 4 πόντους. Δεν ξέρω δηλαδή εάν θα προλάβει η Κίντερ να μειώσει την διαφορά. Πάντως τώρα μειώνει στους 6, 87-81, 12 δευτερόλεπτα ακόμα και 5 εκατοστά. Δεύτερη βολή του Τζινόμπιλι που έχει 26 πόντους. Τα έκανε όλα σήμερα ο Τζινόμπιλι. Προφανώς η Κίντερ θα κάνει ένα γρήγορο φάουλ για να ξαναπάρει την μπάλα. 87-82. 87-83. Για να δούμε το φάουλ που θέλει να κάνει η Κίντερ. Το κάνει στον Κουτλουάι. Ακόμα 10 δευτερόλεπτα. Ο Κουτλουάι που δέχτηκε ένα πολύ γονάγριο μαρκάρισμα. Ο Μπράντοβιτς φωνάζει στον Καλαϊτζή. Και βολές για τον Ιμπραήμ Κουτλουάι. Θα βγει ο Σάντσες νομίζω. Ή ο Ρότζερς. Για να δούμε ποιο θα βγάλει ο Μπράντοβιτς. Πάντως ο Ιμπραήμ Κουτλουάι έχει δικαίωμα για βολές. Μέχρι στιγμής στο παιχνίδι έχει 2 στις 4. 87-83. 4 πόντους μπροστά ο Παναθηναϊκός. Αν ο Κουτλουάι ευστοχίσει έστω και στη μία βολή, νομίζω ότι έτσι καλώς η Κίντερ έχει περιορισμένες πιθανότητες να φτάσει στην ισοφάριση. Η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στο να πάρει το κύπελο. Θα πρέπει να περιμένουμε πάντως, γιατί ο Σμότης έχει χρεωθεί με το πέμπτο του φάουλ και θα πάει στον πάγκο. Μπαίνει ο Γκρέιντζερ στον αγώνα. Βολές για τον Κουτλουάι. 87-83 για τον Παναθηναϊκό. Και ο Κουτλουάι με την μπάλα στα χέρια. Για να δούμε τον Ιμπραήμ Κουτλουάι. Είναι τώρα ψύχρεμος και κάνει το 88-83. Στους 5 η διαφορά. Και στους 6 νομίζω αν ευστοχίσει ο Κουτλουάι και στην δεύτερη βολή. Πράγματι 89-83. Ο Γιάριτς 8 δευτερόλεπτα από τη λήξη πάει για... Κερδίζει το φάουλ. Δεν έπρεπε να γίνει φάουλ. 5 δευτερόλεπτα από τη λήξη, γιατί θα ελπίζει η Κίντερ όσο μπορεί βέβαια μια ομάδα να ελπίζει. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός έχει αγκαλιάσει το τρόπαιο της Ευρωλίγκα και δεν πρόκειται να το αφήσει στην Κίντερ Μολόνια. Ο Κουτλουάι αγκαλιάζεται από τους συμπαίκτες του. Ο Ρότζερς μπαίνει στη θέση του Ιμπραήμ Κουτλουάι. Αγκαλιά με τον Ποντιρόγκα ο Ιμπραήμ Κουτλουάι. Και ο Μάρκο Γιάριτς στη γραμμή για βολές. 89-83, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Άστοχος ο Γιάριτς στη βολή. Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να φτεχτεί πρωταθλητής Ευρώπης. Ακόμα 3 δευτερόλεπτα, 2, 1 και όλα τελειώνουν. Ο Παναθηναϊκός με 89-83 είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης για τη φετινή Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει το κύπελο και θα πανηγυρίσει μαζί με τους οπαδούς του. Επαναλαμβάνουμε το τελικό σκορ. 89-83 για τον Παναθηναϊκό που φτάνει στη νίκη μέσα στο σπίτι της Κίντερ. Κάνει τη μεγάλη νίκη με μια μεγάλη εμφάνιση σε ένα μεγάλο τελικό, έχοντας αποκλείσει τη Μακάμπι του Τελαβίβ στον ημιτελικό. Σήμερα το βράδυ δεν λύγησε ούτε από το ότι η Κίντερ προηγήθηκε με 14 πόντους διαφορά και έφτασε στον μεγαλειώδη αυτό θρίαμβο με 89-83. Και τώρα η μεγάλη στιγμή για το Παναθηναϊκό. Θα του απονεμηθεί το τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης. Ο Ετόρε Μεσίνα χειροκροτεί. Αυτό είναι το τρόπαιο που κρατάει στα χέρια του ο Εντουάρτο Πορτέλα. Βλέπετε πως πανηγυρίζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού σαν μικρά παιδιά. Τους έφυγε πλέον το άγχος, τους έφυγε όλη η ένταση του τελικού. Εδώ Γιάννης Σιούτης ήταν καυτός στην δωδεκάδα. Εδώ Κουτλουάι με τον Ποντιρόγκα. Κουτλουάι που έβαλε εκείνο το τρίποντο όταν ο Παναθηναϊκός πήρε τη διαφορά με 5 πόντους και κατ' ουσίαν κέρδισε το μεγάλο τρόπο. Εδώ ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, στα 28 του χρόνια,
σηκώνει ψηλά το τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για την φετινή περίοδο στην Ευρωλίγκα. Ένας μαραθώνιος που ξεκίνησε τον Οκτώβριο στο Κουτλουάι, ο Ιμπραήμ Κουτλουάι, με το κύπελο στα χέρια. Ένας μαραθώνιος λοιπόν που ξεκίνησε τον Οκτώβριο ολοκληρώνεται σήμερα με αυτή τη σκηνή. Με τον Φρανκίσκο Αλβέρτη και τους υπόλοιπους παίκτες του Παναθηναϊκού να σηκώνουν τον τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης.